μέχρι στιγμής ήταν σε μεγάλο τμήμα. Εντάξει, δεν θέλουμε να δώσουμε λεπτομέρειες σαφώς για την ταυτότητά του, αλλά αν υπάρχει μεγάλος αριθμός αστυνομικών που υπολογίζεται ότι ήρθαν σε επαφή μαζί του, αν έβγαινε έξω, που έκανε την αστυνόμευση, όλα αυτά τα βλέπετε εσείς ή είναι στην επιδημιολογική μονάδα τώρα να κάνει την ιχνηλάτηση? Ναι, κύριε Σοκράτους, σήμερα έχουμε ενημερωθεί αναφορικά με ένα μέλος μας το οποίο υπηρετεί στο αρχείο αστυνομίας ότι έχει επιβεβαιωθεί με κρούσμα. Έχουν δοθεί όλες οι οδηγίες από την πρώτη στιγμή για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί με ποια πρόσωπα ή και ενδεχομένως κάποιους συναδέρφους που είχε έρθει σε επαφή μαζί του τις τελευταίες μέρες. Έχει αποκλειστεί και ενωθεί η χωριεργασίας που διακινείται και εργάζεται ο συγκεκριμένος συνάδελφος με σκοπό να γίνει η απολύμανση. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Είχε ταξιδέψει καθόλου στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα, αν γνωρίζετε ή ακόμη αυτά δεν έχουν γίνει γνωστά? Γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά θα ήταν καλύτερα να μην προβούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ενδεχομένως να φωτογραφίσουμε και το μέλος μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι διεργασίες ώστε να διαπιστωθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες που έχουμε αναφέρει. Αυτό όμως που πρέπει να αναφέρουμε, κύριε Σοκράτους, είναι ότι με αυτή την εξέλιξη το κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί ή να έρχεται σε επαφή με μέλη μας. Γιατί όπως έχω αναφέρει, τα πρόσωπα τα οποία και οι συναδέλφοι ενδεχομένως που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του αναμένεται να τεθούν σε αυτοπεριορισμό για τις επόμενες 14 ημέρες. Μας ανησυχεί αν είναι μεγάλος ο αριθμός, γιατί αν αποδεκατιστείτε κι εσείς, γιατί πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και υπάρχει και το πρόβλημα αυτό προς τα έξω, όπου συναθρίζονται νεαρά πρόσωπα και όχι μόνο, κυρίως όμως νεαρά πρόσωπα από ό,τι μαθαίνουμε, ρίχνουν και πυροτεχνήματα, μαζεύουν ξύλα για τις λαμπρατζές, το χαβάν τους ουσιαστικά, και πρέπει να είστε έξω να επιλαμβάνεστε των καταγγελίων που γίνονται, κύριε Ανδρέου. Ακριβώς, ναι. Και για μας το στοίχημα. Μας ανησυχεί να μην χαθεί μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών. Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε λάβει κάποια μέτρα ασφαλείας και γίνει στον χώρο εργασίας με βάση το πρωτόκολλο και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Γι' αυτό τον λόγο θέλαμε εμείς να μείνουμε να επικεντρωθούμε βασικά στο έργο μας χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε απώλειες βάση του ιού. Μια και αναφερθήκατε όμως στις λαμπρατζές και στα καθήκον ουδοδία. Πρωτού πάτε εκεί, είναι μεγάλος. Τι αριθμό αστυνομικών επίσης απομακρύνατε μέχρι ότου να γίνουν όλες οι εξετάσεις? Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό τα πρόσωπα και οι συναδέλφοι τα οποία ήταν σε υποθήκη μαζί του. Αυτή τη στιγμή έχω αναφέρει ότι γίνεται η χνηλάτιση των προσώπων και των συναδέλφων με τους οποίους ενδεχομένως είστε σε επαφή. Αυτό θα το ξέρουμε αργότερα εντός της ημέρας, κύριε Σοκράτους. Ελπίζω να μην είναι μεγάλος ο αριθμός. Αλλά αντιλαμβάνεστε, όσο μικρός και είναι ο αριθμός, για μας είναι μια απώλεια. Αλλά δυστυχώς είμαστε στο καθήκον, στην πρώτη γραμμή. Ήταν αναπόδεκτο να γίνει αυτό. Απλά εμείς περιμένουμε να γίνει όσο πιο αργά γίνεται. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε δίπλα στον συνάδελφο. Να τον στηρίξουμε και όλους τους ενδεχομένως τους συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε.